Αγαπητοί φίλοι του Kitchen Lab, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Σήμερα θα με λατρέψετε άντρες και γυναίκες. Θα φτιάξουμε κοτόπουλο πανέ με δημητριακά. Αλλά θα μαρινάρουμε το κοτόπουλο, θα πετάξουμε μέσα στα δημητριακά και κατευθείαν στο φούρνο. Χωρίς λάδια, χωρίς τηγάνια, χωρίς πολλές θερμίδες, θα φάτε το πιο ζουμερό και το πιο τραγανό κοτόπουλο που έχετε δοκιμάσει. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Θα πω πολλά λόγια γιατί δεν έχω πολλά να δείξω. Αλλά αυτό είναι και το φανταστικό. Στο τέλος θα βγει τόσο νόστιμο το κοτόπουλο με τόσες λίγες κινήσεις που δεν θα το πιστεύετε. Χρειαζόμαστε ένα μπολάκι. Διαστάσεων δεν ξέρω τι να πω, τόσο περίπου. Και θα ρίξουμε όλα τα υλικά της μαρινάδας μέσα. Ξεκινάω πρώτα απ' όλα με ένα αυγουλάκι. Τζίντζερ σε σκόνη. Αν δεν θέλετε να βάλετε τζίντζερ σε σκόνη, βάλετε τζίντζερ φρέσκο. Καπνιστή πάπρικα. Αποξηραμένο κρεμμύδι, μπορείτε να βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε κρεμμύδι, είναι το μόνο υλικό που μπορείτε να μην βάλετε. Τα υπόλοιπα όλα θα τα βάλετε. Μέλι, μουστάρδα, αλατάκι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Που ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Να σπάσει το αυγό, να αναμειχθεί με όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό ήταν όλο, κυρίες και κύριοι. Το δύσκολο μέρος της συνταγής μας έχει τελειώσει. Τώρα, θα πράσουμε γάντια, γιατί θα χρειαστεί να ασχοληθούμε με τον κύριο Κοτόπουλο. Ο κύριος Κοτόπουλος θέλει να τον κόψουμε σε λεπτές λωρίδες για να τον πανάρουμε στην ωραία μαρινάδα μας. Γαντάκια λοιπόν. Και έχω δύο φιλέτα κοτόπουλο. Ένα στήθος ολόκληρο. Πάμε και βγάζουμε το κεντρικό σημείο εδώ πέρα, τη μεμβράνη που έχει, γιατί όσο και να την ψήνουμε δεν θα τρώγεται. Και καλύτερα να βάλετε σε αυτή τη συνταγή στήθος, γιατί θέλουμε να γίνει πάρα πολύ μαλακό. Κόβουμε τα κοτοπουλάκια μας περίπου τόσο. Να πιάνουν κιόλα στο στομάχι, να κόβεται πολύ μικρά. Θέλουμε να έχει κρέας η μερίδα μας, οπότε κόβουμε σε μεγαλούτσικα κομματάκια, τόσο περίπου. Άρα από ένα φιλέτο έχω βγάλει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 κομμάτια περίπου. Συνεχίζω και με το άλλο. Τώρα που τελειώσαμε το κοτόπουλο, παίρνουμε και το βάζουμε μέσα στην ωραία μαρινάδα μας. Ανακατεύω το κοτόπουλο μαζί με τη μαρινάδα. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Δεν έχουμε βάλει κάτι όξινο μέσα, γενικά για να είναι επιθετικό στο κοτόπουλο. Αυτό που έχουμε βάλει είναι μόνο γεύση. Θα κάνουμε πολύ γευστικό το κοτόπουλο. Μόνο με απλές κινήσεις. Κοιτάξτε εδώ, μασαζάκι, να πάει παντού. Άμα κλείσετε με μία μεμβράνη και αφήσετε στο ψυγείο για 6, 12 ώρες, ακόμα και μία μέρα, το κοτόπουλο θα γίνει ακόμα πιο γευστικό. Άμα είστε βιαστικοί και θέλετε κατευθείαν να το χρησιμοποιήσετε, μπορείτε. Αυτό θα κάνω και εγώ. Κατευθείαν θα το ρίξω στα δημητριακά και μέσα στο φούρνο. Και ήρθε η ώρα να πανάρουμε το κοτόπουλο. Ξαναλέω ότι άμα το βάλετε στο ψυγείο μέσα σε μία μεμβράνη, όσο περισσότερο το αφήσετε, maximum 2 μέρες, τόσο πιο γευστικό θα γίνει. Άμα είστε ανυπόμονοι, κατευθείαν πανάρουμε. Εγώ χρησιμοποιώ δημητριακά fitness για να πανάρω το κοτόπουλό μου. Να σας πω ότι βάζοντας δημητριακά fitness, προσφέρουμε στο κοτόπουλο περισσότερες βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία και επίσης φυτικές ίνες που από μόνο του το κοτόπουλο δεν έχει. Λοιπόν, ανοίγω μια συσκευασία fitness. Θα το βάλω όλο. Το μισό και άμα χρειαστώ κι άλλα, θα βάλω στη συνέχεια κι άλλα. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να μην τα σπάσετε πάρα πολύ, να τα σπάσετε λίγο με τα χέρια σας. Λίγο. Θέλω μεγαλύτερα κομμάτια και μικρότερα κομμάτια. Μην τα κάνετε τρίμα. Θα τα φέρετε σε αυτό το σημείο περίπου, εδώ, να έχουμε κανένα μεγάλο κομμάτι και μερικά μικρά κομμάτια. Να έχουμε διαφορετικές υφές. Λοιπόν, πάνω αυτά στην άκρη και ξαναφοράω γάντια. Θα τα βάλω με τη σειρά, έτσι όπως πρέπει. Κοτόπουλο, δημητριακά, καψάκι. Παίρνουμε ένα κοτοπουλάκι και όπως είναι το πετάμε μέσα στα δημητριακά. Δεν πιάνουμε καθόλου μέσα με τα χέρια μας. Τι κάνουμε? Κάνουμε αυτό. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται τελείως το κοτόπουλο. Άμα αρχίζουμε και πιάνουμε με τα χέρια μας, δεν πάει παντού το πανάρισμα και το περισσότερο φεύγει. Το πρώτο μας είναι έτοιμο. Πάμε για το δεύτερο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να βάλετε και παραπάνω. 2, 3 εδώ. Και κοιτάξτε εδώ.
και συνεχίζω ακριβώς τον ίδιο τρόπο μέχρι που να τελειώσω όλο το κοτόπουλο. Και το τελευταίο μας, μέσα στο ταψάκι, και ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Όπως βλέπετε, έχω αφήσει κενό ανάμεσα από το κάθε φιλετάκι, γιατί άμα τα κολλήσω δεν μπορεί να ψηθούν σωστά. Θέλουν μόλις 15 λεπτά στο φούρνο. Είναι προθαρμασμένος ο φούρνος μου σε 180 βαθμούς στον αέρα. Βάζω μέσα για περίπου 15 λεπτάκια. Άμα τα κόψετε μεγαλύτερα, υπάρχει περίπτωση να πάρει και 20. Αλλά σε 15 λεπτά, έτσι όπως ήταν, σίγουρα θα είναι έτοιμα. Και τώρα ήρθε η ώρα της μαγικής σάλτσας. Ξέρω ότι όλοι λατρεύετε την κλασική μέλι μουστάρδα σάλτσα που σερβίρουμε με το κοτόπουλο. Αλλά αυτή να σας πω ότι έχει πάρα πολλές θερμίδες. Συνήθως έχει περισσότερες θερμίδες ακόμα και από το κοτόπουλο. Γιατί είναι καθαρή μαγιονέζα. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε μία υγιεινή σαλτσούλα και πιστέψτε με, θα είναι πιο νόστιμη από αυτή που τρώτε. Με τρία υλικά. Άντε και αλάτι και πιπέρι, πάει 5, αλλά αυτά δεν πιάνουν. Χρειαζόμαστε ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι. Μία κουταλιά της σούπας κοφτή μέλι, δεν θα βάλετε παραπάνω. Και κάτι που μπορεί να μην έχετε δοκιμάσει μαζί με το γιαούρτι, είναι το κάρι. Θα μου βάλετε μία κουταλιά του γλυκού. Απαλό κάρι, άμα σας αρέσουν τα πικάντικα μπορείτε να βάλετε και πικάντικο. Αλάτι και πιπέρι όπως σας είπα. Και ανακατεύουμε. Λεμόνι δεν θα βάλετε, δεν θα βάλετε άλλη οξύτητα. Όση οξύτητα χρειαζόμαστε την παίρνουμε από το ίδιο το γιαούρτι. Να δοκιμάσω. Είναι φανταστική. Κάρι, μέλι, γιαούρτι, αλάτι, πιπέρι. Τέλος. Το κοτόπουλο θέλει άλλα 10 λεπτά, 12 για να γίνει. Οπότε με το που βγει το κοτόπουλο καυτό, θα σερβίρω μαζί με τη σάλτσα μου. Τα κοτόπουλάκια μου είναι έτοιμα. Μη παραψήσετε τα κοτόπουλα. Ακολουθείς ακριβώς τις οδηγίες μου. Κόψτε τα τόσο μεγάλα. Τώρα ζεματάνε, θα προσπαθήσω να στήσω ένα πλατό. Καίγομαι, αλλά δεν πειράζει. Είμαι σεφ, δεν πρέπει να καίγομαι. Αλλά κοιτάξτε εδώ. Σκεφτείτε ότι πανάραμε το κοτοπουλάκι, βγάζει ατμούς, το βλέπετε πόσο ωραίο που είναι. Πανάραμε μόνο με δημητριακά, ολικής άλυσης, δεν τηγανίσαμε. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε λίγα λιπαρά, μπορείτε να ρίξετε λίγο ελαιόλαδο πριν τα ψήσετε, αλλά μπορείτε και να μην ρίξετε άμα δεν θέλετε. Και κοιτάξτε εδώ, τι ωραίο πλατό που κάνουν. Μα κοιτάξτε, είναι φανταστικό. Το βλέπετε. Λίγο μαϊντανό στο πλατό μας, ίσα-ίσα για το χρώμα. Να δώσουμε και μία εναλλακτική στους καλεσμένους μας, άμα θέλουν να βάλουν λίγο λεμονάκι, γιατί νομίζω ότι όλοι λατρεύουν το κοτόπουλο με το λεμόνι. Εγώ πάω με lime, έτσι για να πάμε λίγο πιο εξωτικά σε γεύση. Φυσικά δεν θα χαλάσω αυτό το υπέροχο πλατό. Θα πάρω κατευθείαν από το ταψί. Θα το κάνω έτσι όπως θα έκανε ένας φοιτητής. Θα κόψω. Λεμονάκι. Οχ. Σαλτσούλα. Οχ. Το ακούτε. Μπράβο. Είναι τόσο ζουμερό. Είναι τόσο γευστικό. Έχει τόσο πολλές γεύσεις. Δεν έχουμε παραψήσει το κοτόπουλο. Βγάζει χυμό μέσα, αλλά έχει ψηθεί. Είναι φανταστικό. Μακάρι να πήγαινα σε ένα μαγαζί και να μου δίνανε τέτοιο κοτόπουλο να φάω. Βγάζει καπνούς, βλέπετε. Είναι τόσο νόστιμο που αν και καίγομαι, συνεχίζω να το τρώω. Να σου πω ότι όλα τα αρώματα βγαίνουν. Μπορώ να καταλάβω και τα μπαχαρικά που έχω βάλει μέσα. Η σάλτσα συνδυαστικά μαζί με το κοτόπουλο κάνει έκρηξη πραγματικά μέσα στο στόμα. Είναι μια συνταγή που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε. Όσο και να την περιγράφω, δεν μπορώ να σας την εξηγήσω. Άμα σας άρεσε η συνταγή, κάντε subscribe στο κανάλι, γράψτε από κάτω σχόλια, βγάλετε φωτογραφίες, βάλτε κάτω από το βίντεο τις φωτογραφίες, να δούμε τι φτιάξετε κι εσείς. Αυτά. Μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!